Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Ζήσε τη Ζωή, την ολοκαίνουργια εκπομπή από τη τηλεόραση της Ζούγκλας. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα και ειδικά αστρολογικό θέμα που καίει κανονικά. Η Ολυμπία Χριστοδουλή, η αστρολόγος του Μαϊάστρο, θα είναι κοντά μας σε λίγο και θα μιλήσουμε για τη νέα σελήνη που μας επηρεάζει πάρα πολύ, ποιους ακριβώς επηρεάζει περισσότερο και τι μπορούμε να κάνουμε έτσι λίγο για να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα που θα ζήσουμε τις επόμενες μέρες. Θα ξεκινήσουμε όμως με το govastileto.gr και όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τους celebrities και το lifestyle. Πάρα πολλά θέματα σήμερα είχαμε στο govastileto.gr. Θα ξεκινήσω με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τη Μαρία Μπεκατόρου, οι οποίοι βρήκαν τον συμπαρουσιαστή τους, όπως μπορείτε να δείτε και στο δημοσίευμα. Θα γίνονται επιτέλους οι The Kardashian. Και μάλιστα όλο το ρεπορτάζ μπορείτε να δείτε και ποιο είναι το τρίτο πρόσωπο που ουσιαστικά για μένα είναι ένας από τους πιο γνωστούς καρντάσιδες που έχουμε στην Ελλάδα. Πάμε στο δεύτερο θέμα, το διαζύγιο που έκανε έξαλλη την Ελένη Μενεγάκη. Θα μπορείτε να δείτε ακριβώς και το βίντεο κατά τη διάρκεια της εκπομπής της όταν συνεργάτης της λέει για το περίφημο αυτό διαζύγιο πόσο έξαλλη γίνεται και πώς αντιδρά. Τρίτο θέμα, Κατερίνα Καινούριου. Τι αλλαγές κάνει στη ζωή της, πότε σκοπεύει να γίνει μανούλα και μιλάει για τον σύντροφό της. Αλλάζει ουσιαστικά σελίδα στη ζωή της, από ό,τι φαίνεται. Ασχολείται πολύ με την προσωπική της ζωή και μιλάει ξεκάθαρα για το πότε θέλει να γίνει μαμά. Τέταρτο θέμα, η Ιωάννα Λίλη. Μια πανέμορφη γυναίκα, η οποία στο παρελθόν είχε μονοπολίσει το ενδιαφέρον ανδρών γυναικών με όλα αυτά τα οποία έκανε. Η γυναίκα του Θοδωρή Ζαγοράκη ουσιαστικά προχωράει για να βοηθήσει με το φιλανθρωπικό της έργο οικογένειες οι οποίες έχουν πρόβλημα. Όλο το ρεπορτάζ στο govastileto.gr. Στο νούμερο 5 μπορούμε να δούμε την Δέσποινα Βανδύ, η οποία αποζάρει με την ολοκένουργια συλλογή της. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει αποδείξει ότι έχει ταλέντο σε διάφορα πράγματα, στην υποκριτική, στο τραγούδι, φυσικά τώρα και στη μόδα. Ποζάρει με πάρα πολύ ανάλαφο τρόπο στο φακό και διαφημίζει τα καινούργια της ρούχα. Στο νούμερο 6, η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία φέτος άλλαξε τη τηλεοπτική στέγη και είναι πλέον στο Star. Από ό,τι είδα και χθες, είδα ένα πάρα πολύ έτσι αστείο βίντεο που μπερδέστηκε και είπε ότι είναι στο Sky, ενώ η εκπομπή της προβάλλεται πλέον από το Star και όλοι γελάγανε πάρα πολύ με αυτό το γεγονός. Εδώ θα τη δείτε να κάνει βόλτες με την κόρη της και να περνάει ξέγνιες στιγμές μαζί της. Στο νούμερο 7, Γρηγόρης Αρναούτογλου, επίσης, όπως και στην αρχή, τι του προκαλεί η δίαιτα. Μέχρι τώρα συνήθως βλέπαμε γυναίκες να ασχολούνται τόσο πολύ με τη δίαιτα, αλλά λίγο ο Γιώργος Λιάγκας, λίγο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, τελικά βλέπω ότι και οι άντρες πλέον ασχολούνται πάρα πολύ με τα περιττά τους κιλά. Δείτε τι του προκαλεί η δίαιτα και πώς αισθάνεται που πάλι μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Στο νούμερο 8, Κασιδιάρης. Ένα πρόσωπο των ημερών, τον οποίο εντάξει, νομίζω ότι έχετε βαρεθεί ίσως και να το βλέπετε στην τηλεόραση. Διαγράφει και το προφίλ του από το Facebook. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλοί υποστηρικτές του, οι οποίοι του γράφουν σχόλια ότι είναι μαζί του, τον στηρίζουν καθημερινά. Εντύπωση μας κάνει, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα, θα πρέπει να τη δεχτούμε. Στο νούμερο 9, Elton John, ο οποίος έμεινε εμβρόντιτος όταν πήγε σε ένα εστιατόριο, ένα από τα πασίγνωστα εστιατόρια στην Αμερική, και ξαφνιάστηκε από τους παπαράτσι, οι οποίοι άρχισαν να τον φωτογραφίζουν. Πραγματικά και αυτό μας έκανε εντύπωση. Brad Pitt, Angelina Jolie. Όλο και φουσκώνουν οι φήμες ότι παντρεύτηκαν κρυφά, λόγω του ότι η Angelina Jolie φορούσε ένα ολοκένουργιο δαχτυλίδι. Βέβαια δεν έχουν δηλώσει ως τώρα κάτι, αν παντρεύτηκαν ή όχι. Παραμένει τις επόμενες μέρες να το δούμε. Άννα Βύση δηλώνει ότι είναι ερωτευμένη και μάλιστα ακριβώς λέει: είναι πολύ ωραίος γκόμενος, είμαι ερωτευμένη. Μπορείτε να δείτε με ποιον άντρα αυτή τη στιγμή είναι ερωτευμένη η Άννα Βύση και πόσο ωραία περνάει πλέον τη ζωή της. Αυτά από το govastileto.gr. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχεται η Ολυμπία Χριστοδουλή να μας τα πει όλα για τη νέα σελήνη. Κουράγιο, θα περάσει. Αυτό έχω να πω μόνο.
Επιστρέψαμε στο στούντιο. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τη Ολυμπία Χριστοδουλή από το myastro.gr. Ολυμπία, μας ακούς? Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ολυμπία. Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά, εσείς? Το παλεύουμε. Να σου πούμε, όλα αυτά που ακούμε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά ελπίζουμε για το καλύτερο. Η γραμμή μας δεν είναι πολύ καλή όμως και σας ακούω ελάχιστα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για να διορθώσουμε το πρόβλημα στη γραμμή. Δεν ξέρω αν τώρα μας ακούς τώρα, καλύτερα. Ναι, είναι πολύ καλύτερα. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας. Γεια σας. Και εμείς το ίδιο. θέλω να σε ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Καταρχήν θα ξεκινήσω με το πόσο επηρεάζει η αστρολογία τη ζωή μας. Δήμητρα, κοίταξε να δεις. Η αστρολογία μας δείχνει τάσεις. Υπάρχουν εποχές τις οποίες αν επενδύσουμε μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Και εποχές τις οποίες πρέπει να είμαστε περισσότερο μαζεμένοι, θα έλεγα. Είναι οι τάσεις των εποχών. Που αυτό, αν το λειτουργήσουμε και το παρατηρήσουμε, μπορούμε τόσο να βγούμε ωφελημένοι, όσο και να αποφύγουμε κάποιες κακοτοπιές. Μάλιστα. Θα σε ρωτήσω τώρα ότι πολλές φορές διαβάζουμε κάποιοι άνθρωποι το ζώδιό μας και πέφτει πάρα πολύ μέσα, ειδικά από το myastro.gr. Εμένα προσωπικά μου έχετε κάθε μέρα newsletter με το ζώδιό μου. Είναι μια πολύ δύσκολη όμως επιστήμη, έτσι δεν είναι? Η αστρολογία είναι τέχνη, όπως είναι και τα μαθηματικά, έτσι. Δεν είναι επιστήμη, δεν θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε επιστήμη. Από εκεί και πέρα τώρα το καθημερινό. Mm-hmm. Στηρίζεται πάνω στον ήλιο, στο ηλιακό ζώδιο. Προσπαθούμε να έχουμε μία προσέγγιση. Σαφώς όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση την ανάλυση ενός γενέθλιου χάρτη, έτσι, που θα πάει. Ναι, είμαστε μοναδικοί. Βέβαια, κάθε χάρτης είναι ένα δακτυλικό αποτύπωμα που αφήνουμε στο σύμπαν την ώρα που γεννιόμαστε. Πολύ ωραία το είπες. Λοιπόν, έρχεται μία σελήνη. Έρχεται μία σελήνη... Στο ζυγό. Στο ζυγό. Θα σας πω ότι οι νέες σελήνες είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί σηματοδοτούν νέα ξεκινήματα, νέες περιόδους στις ζωές μας. Ίσως είναι και πιο σημαντικές από τις πανσελήνους, θα έλεγα. Αυτά οι πανσελήνοι είναι πιο, να το πω, εμπορικές. Μάλιστα. Ακούγονται καλύτερα. Όμως η νέα σελήνη φωτίζει κάθε φορά ένα νέο κύκλο στη ζωή μας. Τώρα οι μέρες που διανύουμε, το βλέπουμε και γύρω μας και στην προσωπική μας ζωή, είναι αρκετά δύσκολες. Δεδομένου ότι ο ήλιος έχει μια δύσκολη εμπλοκή και με τον Πλούτονα και με τον Ουρανό, και αυτό δημιουργεί αρκετά θέματα και αρκετές ανατροπές. Έχουμε λοιπόν μια νέα σελήνη, η οποία γίνεται το Σάββατο, 5 Οκτωβρίου, και πραγματοποιείται στην 11η μοίρα του ζυγού. Και εδώ έχουμε πάλι τη συμμετοχή του Ουρανού και του Πλούτονα. Η 11η μοίρα τι ακριβώς αντικατοπτρίζει? Την 11η μοίρα. Κάθε ζώδιο έχει 30 μοίρες, χωρίζεται σε 30 μοίρες. Και σε κάθε μοίρα βρίσκεται ο ήλιος μας, να το πω έτσι, ή κάθε πλανήτης μας. Εδώ λοιπόν έχουμε μία νέα σελήνη, η οποία γίνεται στην 11η μοίρα του ζυγού. Λοιπόν, και μιλάμε τώρα, Δήμητρα, για μια άκρος ανατρεπτική νέα σελήνη. Μια και έχουμε να κάνουμε με το ζώδιο του ζυγού, το οποίο το αίτημά του, το βασικό, είναι η δικαιοσύνη, είναι η προσφορά, είναι η ειρήνη, είναι οι σχέσεις, είναι ο ερωτισμός. Όλα αυτά τα όμορφα πράγματα, έτσι. Θα επηρεάσει δηλαδή περισσότερο τις σχέσεις? Βεβαίως και επηρεάζει κατά βάση τις σχέσεις. Μάλιστα. Και όλα αυτά και οι σχέσεις θα βρεθούν αντιμέτωπα τώρα με τον Πλούτονα και με τον Ουρανό. Mm-hmm. Και γενικά θα υπάρξουν πάρα πολύ έντονες αναταράξεις στο πλανητικό σκηνικό. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να λειτουργήσει και θετικά? Υπάρχει και περίπτωση να λειτουργήσει και θετικά σε κάποιες περιπτώσεις. Ωστόσο, το βασικό αίτημα των ουρανών που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι αλλαγή. Και αυτή θα γίνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοσμικό επίπεδο. Άρα και τώρα μπαίνουμε σε μια περίοδο τη ζωή μας. Συγγνώμη. Άρα θα αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων να αλλάξει η ζωή μας. Όλοι οθούμαστε σε αλλαγή. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Η αλλαγή είναι επιβεβλημένη, έτσι. Από εκεί και πέρα, στον καθένα, ο καθένας από εμάς έχει να δουλέψει τα δικά του κομμάτια. Τα οποία χρειάζεται να αλλάξει. Δεν είναι για όλους το ίδιο. Βέβαια. Αλλά μιλώντας πάλι για τη νέα σελήνη, θα πούμε ότι είναι μια περίοδος που δεν θα υπάρξουν πολλά περιθώρια για την έβρεση συμβιβαστικών λύσεων. Θα είμαστε λίγο πιο κάθετοι, δηλαδή. Ναι. Ναι. Πιο απόλυτη. Πιο απόλυτη. Γιατί υπάρχει μια έντονη τάση για αλλαγή. Όχι μια αλλαγή όμως ήπια.
έτσι όπως γινόταν μέχρι τώρα. Θα είναι βίαιη αυτή η αλλαγή. Ορίστε. Θα είναι βίαιη σαν αλλαγή. Θα είναι μια βαθιά και ουσιαστική αλλαγή, η οποία θα έχει και πολύ ένταση και πολύ παλμό. Και επίσης είναι πολύ πιθανό η αιτία της έντασης να έχει να κάνει με οικονομικά ζητήματα, ναι, και ανεθέματα αξιών και, και αναγκών, τα οποία θα λειτουργήσουν πολύ πιεστικά και μπορεί να προκαλέσουν και εκρήξεις, θα σου πω. Μάλιστα. Θα υπάρξουν και αρκετές αποκαλύψεις, αρκετές παρασκηνιακές καταστάσεις, οι οποίες θα έρθουν στο φως και οι οποίες θα λειτουργήσουν σαν λάδι στη φωτιά στο όλο κλίμα, που κακά τα ψέματα χρειάζεται μια σπίθα για να, για να πυροδοτηθεί. Είμαστε και όλοι λίγο όμως σε μια εγρήγορση και νομίζω ότι και με κάτι τέτοιο θα πυροδοτηθεί ακόμα περισσότερο και πιο εύκολα μια τέτοια κατάσταση. Βεβαίως. Και το πιο σημαντικό, όπως είπαμε και πριν, είναι ο τομέας των σχέσεων, ο οποίος μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Ναι. Και είναι μια εποχή που θα υπάρξουν και ρήξεις και ανατροπές και χωρισμοί και γενικότερα έντονες καταστάσεις. Και βγαίνουν και στο προσκήνιο και καταστάσεις παρελθοντικές, οι οποίες έρχονται να δυναμητήσουν το όλο κλίμα. Και γενικά, επειδή οι ισορροπίες κινούνται σε τεντωμένο σκηνή, μπορεί να ανατρέψουν, ξέρεις, και ιστορίες χρόνων. Μάλιστα. Και θέλει πολύ προσοχή. Γιατί θα υπάρχει και μια συναισθηματική υπερβολή σε όλο αυτό. Θα τα μεγαλοποιούμε κιόλας. Ακριβώς. Οπότε... υπάρχει η τάση του να τα υπερβάλλουμε τα πράγματα και αυτό θα το οθήσει ακόμα περισσότερο στα άκρα. Μάλιστα. Γενικά, εκείνοι που χρειάζεται να προσέχουν περισσότερο, ναι, είναι οι κρυοί, ζυγοί, καρκίνοι και εγώκεροι του δευτέρου δεκαημέρου. Για λίγο να σου πω, είμαι του πρώτου δεκαημέρου εγώ καιρός. Τι γλιτώνεις. Να πάρω μπορεί μια ανάσα. Μπορεί όμως να έχεις κάποιο προσωπικό πλανήτη ή οροσκόπο. Ναι. Δηλαδή, όταν γίνεται ένα τέτοιο γεγονός, δεν είναι μόνο που είναι ο ήλιος μας. Μπορεί να μας πιάνει ένα προσωπικό πλανήτη. Μπορεί να μας πιάνει τον Ερμή μας, την Αφροδίτη μας. Ξαναπες μου, Ολυμπία, είναι... ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο. Κυρίως, ναι, εκείνα που πρέπει να προσέξουν, θα τα πούμε και αναλυτικά παρακάτω, είναι οι ζυγοί, κρυοί, καρκίνοι και εγώκεροι του δευτέρου δεκαημέρου, αλλά και όσοι έχουν οροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες στα ζώδια αυτά. Λίγο πολύ, όλο και κάτι θα έχουμε να σου πω από όλο εδώ και από εκεί. Όλο και κάτι θα έχουμε, ακριβώς. Ναι. Είναι αυτοί που πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις μόνιμες σχέσεις και τις συνεργασίες της ζωής τους, γιατί κινούνται οι ισορροπίες τους σε ένα τεντωμένο σκηνί. Και υπάρχει το ενδεχόμενο να κλείσουν οριστικά κύκλους. Μάλιστα. Γι' αυτό και αυτό, με την αυτό γίνεται με την προοπτική ότι τελειώνει κάτι το οποίο ίσως δεν άξιζε και τόσο πολύ, να το πω έτσι. Τελειώνει κάτι το οποίο έχει φθαρεί. Τελειώνει κάτι το οποίο πια δεν μας εξυπηρετεί, δεν μας κάνει. Και μάλιστα, επειδή πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι έχουμε την τάση να μην έχουμε τη δυνατότητα να το λύσουμε μόνοι μας, ή να το διαχειριστούμε, υπάρχει μια κοσμική σοφία η οποία λειτουργεί προκειμένου να μας πάει παραπέρα. Από εκεί και πέρα βεβαίως είναι και το πώς το χειριζόμαστε εμείς. Όσο πιο πολύ αντιστεκόμαστε στην αλλαγή, ναι, γιατί το μόνο σίγουρο είναι αυτό, τόσο πιο δύσκολο το κάνουμε. Πολύ σημαντικό. Ολυμπία, θες να περάσουμε στα 12 ζώδια? Βεβαίως. Ωραία. Να πούμε τότε αναλυτικά τι θα φέρει η νέα σελήνη στα 12 ζώδια και να ξεκινήσουμε φυσικά από τον κρυό. Βεβαίως. Λοιπόν, για τον κρυό. Είναι μια εποχή, φίλε κρυέ, που βρίσκεσαι στο μάτι του κυκλώνα. Και εδώ ο κρυός καλείται να διαχειριστεί ευαίσθητες ισορροπίες και ιδιαίτερα στον τομέα των σχέσεών του. Γιατί συχνά θα νιώσει ότι όλα κρέμονται σε μια κλωστή, και η οποία είναι πάρα πολύ εύκολο να σπάσει. Και που βεβαίως οτιδήποτε τον έχει καταπιέσει, τον έχει κάνει να νιώθει ασφυκτικά, θέλει να το πετάξει από πάνω του. Ακόμα και αν αυτό είναι μια σχέση χρόνων, ναι. Και αυτό μπορεί να αφορά και τις προσωπικές του σχέσεις, όσο και τις επαγγελματικές. Και θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί εδώ μπορεί να επέλθουν και οριστικές ρήξεις. Αν νιώθει ότι κάτι έχει κλείσει τον κύκλο του και πια δεν τον εξυπηρετεί. Εκείνο που θα πρέπει να σκεφτούν πολύ προσεκτικά οι κρύοι είναι το πόσο έτοιμοι είναι για αυτές τις αλλαγές. Και κατά πόσο δεν είναι η ένταση και ο παρορμητισμός των ημερών που μπορεί, ναι, να τους βγάλει από την προγραμματισμένη τους ροή. Είναι στα παρορμητικά ζώδια, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Είναι, οπότε είναι ακόμα πιο παρορμητικό από άλλα. Βεβαίως. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε την παρορμήση. Και εδώ, ναι, μπορεί να αλλάξει ριζικά η ζωή τους.
Και πραγματικά από τη μια μέρα στην άλλη. Όχι ότι τώρα θα γίνει, αυτό είναι κάτι που υποβόσκει χρόνια. Εκείνοι που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα είναι οι κρύοι που έχουν γεννηθεί 31 Μαρτίου, 1 και 2 Απριλίου. Α, το είσαι πολύ συγκεκριμένη. Ναι. Μάλιστα. Ναι, γιατί όταν γίνεται μία όψη, αυτό που λέγαμε για την 11η μοίρα, έτσι, ναι, δεν επηρεάζει όλους τους κρυούς. Σωστά. Επηρεάζει περισσότερο αυτούς που είναι γεννημένοι, γιατί μιλάμε για ηλιακό ζώδιο, όπως σου είπα και στην αρχή. Μιλάμε συγκεκριμένα λοιπόν για αυτούς που βρίσκονται, που ο ήλιος τους βρίσκεται κοντά στην 11η μοίρα του κρυού. Μάλιστα. Έτσι. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή οι κρυοί, να μην είναι πάρα πολύ παρορμητικοί από ό,τι... Και να μην βιάζονται να παίρνουν αποφάσεις. Μάλιστα. Απλά να αφήνουν το χρόνο, γιατί είναι έντονα συναισθηματικά φορτισμένοι. Ωραία, ας περάσουμε στον Ταύρο. Για να πάμε στον Ταύρο λοιπόν, όπου εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ένταση στον εργασιακό χώρο. Μάλιστα. Και που υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθεί και μπροστά σε εκπλήξεις. Αφενός σε σχέση με τα πρόσωπα που συνεργάζεται. Αφετέρου, υπάρχει και μία ένταση γενικότερα στο χώρο της δουλειάς, η οποία μπορεί να θυμίζει και πυρίτιδα αποθήκη, έτοιμη να εκραγεί. Και επειδή γενικά είναι πιεσμένοι οι Ταύροι από φόρτο ευθυνών που έχουν στο κεφάλι τους, αυτό μπορεί να λειτουργήσει ανατρεπτικά, να θελήσουν να αποδεσμευτούν ή να νιώσουν πιεσμένοι και να αντιδράσουν και να το βγάλουν με έντονο τρόπο, χωρίς να σκεφτούν τις συνέπειες. Εδώ λοιπόν, ιδιαίτερα για τους Ταύρους που έχουν γεννηθεί 2 και 3 Μαΐου, καλό είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο πώς θα λειτουργήσουν σε σχέση με τα εργασιακά τους ζητήματα. Ωστόσο, η ένταση μπορεί να λειτουργήσει και στο χώρο του σπιτιού, όπου και εδώ μπορεί να υπάρξουν ακραία φαινόμενα εκδηλώσεων με τα πρόσωπα του οικείου τους περιβάλλοντος, ιδιαίτερα τώρα για τους Ταύρους που έχουν γεννηθεί 14 και 15 Μαΐου. Και καλό είναι να είναι προσεκτικοί και με τον ερωτικό τους σύντροφο. Άρα, προσοχή για τους Ταύρους σε επαγγελματικά και προσωπικά ζητήματα. Ακριβώς. Πες μου πάλι τις δύο ημερομηνίες που είπες για που είναι γεννημένοι οι Ταύροι, που είναι το πιο... Τα πιο σώσ, έτσι. Από τη μία μεριά είναι 2 και 3 Μαΐου. Μάλιστα. Και από την άλλη μεριά 14 και 15 Μαΐου. Αυτές οι δύο ημερομηνίες δηλαδή είναι καλό όσοι έχουν γεννηθεί σε αυτές τις ημερομηνίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ωραία. Και ας περάσουμε στο δίδυμο. Και περνάμε στους διδύμους. Οι οποίοι, θα σου πω ότι εδώ, ας πούμε, η νέα σελήνη τους ευνοεί. Δεν είναι δηλαδή μια δύσκολη νέα σελήνη για αυτούς. Πάρα πολύ χαίρομαι για τους διδύμους. Ναι, δεν είναι όλα ακριβώς, δεν είναι όλα σπρώι μαύρη, υπάρχουν και ενδιάμεσα. Λοιπόν, οι δίδυμοι τώρα συχνά θα βρεθούν μπροστά σε εκπλήξεις. Αν έχουν ένα σχέδιο που θέλουν να προωθήσουν, μπορεί και δεν έχουν βρει τον τρόπο ή δεν ξέρουν προς τα πού να κινηθούν, αλλά είναι κάτι που το θέλουν. Μπορεί να βρεθούν με ξαφνικό και αναπάντεχο τρόπο στο δρόμο τους ευκαιρίες και να τους ανοίξουν πόρτες από εκεί που δεν το είχαν φανταστεί και να τους πούνε περάστε. Εννοείς και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό τομέα. Μιλώ τώρα καθαρά για το θέμα των σχεδίων τους. Θέλουν να προωθήσουν μια δουλειά. Μια δουλειά. Έτσι. Ή έχουν στο μυαλό τους να ξεκινήσουν κάτι καινούριο, το οποίο μπορεί να είναι ένα εργασιακό τους θέμα. Μάλιστα. Και να μην ξέρουν προς τα πού να κινηθούν. Να μην ξέρουν προς τα πού να πάνε. Νομίζω ότι αυτή η αβεβαιότητα είναι σε πάρα πολλούς Έλληνες. Mm-hmm. Σίγουρα και σε διδύμους. Καλά, σε όλο τον κόσμο. Ναι. Απ' την άλλη μεριά όμως, οι δίδυμοι έχουν εκπλήξεις και στην ερωτική τους ζωή. Μάλιστα. Ιδιαίτερα οι δίδυμοι που έχουν γεννηθεί 1, 2 και 3 Ιουνίου. Ναι. Ενδέχεται να έχουν πολύ έντονες ερωτικές ιστορίες, οι οποίες να λειτουργήσουν και ιδιαίτερα ανατρεπτικά στη ζωή τους και να τους αλλάξουν και πάρα πολλά δεδομένα. Γενικώς τους πρημοδοτεί η νέα σελήνη και τους ανοίγει και νέους δρόμους και νέους ορίζοντες και γενικά θα κάνουν πράγματα οι δίδυμοι σε αυτό τον κύκλο του φεγγαριού. Απλά καλό είναι να το μεθοδεύσουν για να μπορέσουν να βγουν και κερδισμένοι από όλο αυτό. Μάλιστα. Και ας περάσουμε στο επόμενο. Πάμε. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Όχι, όχι. Α, ωραία. Ας περάσουμε στο επόμενο. Ποιο είναι? Καρκίνος. Καρκίνος, σωστά. Τα καρκινάκια, τα αγαπημένα, τα ευαίσθητα. Τα ευαισθητούλια. Όπου εδώ, ας πούμε, είναι μια πολύ δύσκολη νέα σελήνη για τους καρκίνους. Μάλιστα. Μια και συχνά θα βρεθούν και μπερδεμένοι και προβληματισμένοι, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το οικογενειακό τους περιβάλλον. Υπάρχει το ενδεχόμενο και ο σύντροφός τους να τους γύρει απαιτήσεις και να τους βγάζει προβλήματα και να τους βγάζει και παράπονα
Α, δεν έχεις κάνει εκείνο, δεν έχεις κάνει τ' άλλο. Και να τους πιάσει και λίγο προετοίμαστος όλο αυτό και να μην ξέρουν πώς να το χειριστούν. Μάλιστα. Και καλό είναι εδώ να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Mm-hmm. Γιατί τα πράγματα μπορεί να κινηθούν πάλι σε ακραία σημεία. Είπαμε ότι οποιαδήποτε λάθος κίνηση μπορεί να πυροδοτήσει πολύ άσχημες εξελίξεις ουσιαστικά. Ναι, να έχει ρήξεις για τις οποίες να μην είναι προετοιμασμένοι. Mm-hmm. Ιδιαίτερα οι καρκίνοι που έχουν γεννηθεί 1η και 2 Ιουλίου. 1η και 2 Ιουλίου. Να... Αλλά και η επαγγελματική ζωή ενδέχεται να έχει τέτοιου τύπου εντάσεις και συμπεριφορές. Δηλαδή, να βρεθούν μπροστά σε συνεργάτες ή σε συνεταίρους, ναι, οι οποίοι θα τους εγείρουν έτσι συμπεριφορές απαιτήσεων, απαιτητικές. Mm-hmm. Και μπορεί εύκολα να γεννηθούν εντάσεις και εδώ. Θέλει πολύ χαμηλούς τόνους και πάντα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δίνουμε χρόνο. Να κάνω μια παρένθεση και να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η σελήνη πόσες μέρες διαρκεί, γιατί από ό,τι τουλάχιστον εγώ έχω διαβάσει είναι λίγες μέρες πριν και λίγες μέρες μετά, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Θα πούμε, ναι, και δεν το είπα εγώ. Θα πούμε ότι ο κύκλος αυτός θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι τις 19, που έχουμε και την Πανσέλινο που είναι μαζί με σεληνιακή έκλειψη. Αυτό που είπες στις 19 Οκτωβρίου, ναι. Ελπίζω να είναι θετική Πανσέλινος τουλάχιστον στις 19 Θα τα πούμε τότε. Να τα πούμε τότε. Όλα τώρα. Αναμονή κοινού, τρελαίνω. Μ' αρέσει. Βέβαια. Ωραία, και ας περάσουμε στο Λέοντα τότε. Έχουμε τελειώσει τον καρκίνο. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ωραία. Οπότε ας περάσουμε στο Λέοντα. Λοιπόν, εδώ είναι από τα ζώδια τα οποία πιθανά να βγουν ως και ευνοημένα από τη νέα σελήνη. Μια και ανοίγει ένας κύκλος διαπραγματεύσεων, επαφών, συζητήσεων, ο οποίος θα τους φέρει πολύ κοντά στα πράγματα τα οποία σχεδιάζουν και τα οποία έχουν μέσα στο μυαλό τους και τώρα θέλουν να τα βάλουν σε μια εφαρμογή. Και υπάρχει και το ενδεχόμενο να βρεθούν μπροστά σε ξαφνικές ευκαιρίες, οι οποίες σκάνε από το πουθενά και τους οδηγούν σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και πρόσωπα. Δεν αποκλείεται επίσης πρόσωπα μέσα από το οικείο τους περιβάλλον, συγγενείς, αδέλφια, ξαδέλφια, γείτονες, ή γενικότερα και πρόσωπα που συναλλάσσονται καθημερινά, ναι, να τους προσφέρουν μια σημαντική βοήθεια και μια σημαντική στήριξη. Ιδιαίτερα για τα λιοντάρια που έχουν γεννηθεί 3, 4 και 5 Αυγούστου. 3, 4 και 5 Αυγούστου, περιμένετε εκπλήξεις. Αυτά τα λιοντάρια λοιπόν, αυτών των ημερομηνιών, ενδέχεται να έχουν και ένα πολύ μεγάλο έρωτα. Αυτά θέλω, ναι, να πω, παιδιά. Θέλω να ακούω ωραία πράγματα. Γιατί προς, ναι, προς το παρόν έχω ακούσει μόνο το Δήμο και το Λέοντα καλά πράγματα. Οπότε... ναι. Τώρα, να πούμε για τα λιοντάρια που έχουν γεννηθεί 16 και 17 Αυγούστου. Ναι. Ενδέχεται να υπάρξει μια ένταση στην προσωπική τους ζωή, αλλά από μια δική τους απρόσεκτη ιεριστική συμπεριφορά, mm-hmm, και πρέπει να προσέξουν γιατί παρακάτω θα το μετανιώσουν. Άρα, ευνοούνται, αλλά να είναι προσεκτικοί. Ευνοούνται πολύ. Αυτά που έχουν γεννηθεί 3, 4 και 5 Αυγούστου, mm-hmm, αυτά τα λιοντάρια που έχουν γεννηθεί 16 και 17 Αυγούστου θέλει προσοχή. Μάλιστα. Να μην έχουν πολλά νεύρα και να μην βγάζουν τα νεύρα τους πολύ στο περιβάλλον τους. Θα... Δηλαδή να κρατάνε πιο χαμηλούς τόνους. Θα κάνω ακόμα μια παρένθεση και θα πω ότι όταν ακούμε για παράδειγμα για κάποιο ζώδιο, μπορεί να μην είμαστε αυτό το ζώδιο, μπορεί να είναι ο οροσκόπος μας. Βεβαίως. Εκεί, όσον αφορά για τη νέα σελήνη, τι μπορούμε να πούμε, γιατί θέλουν να ακούσουν και οι τηλεθεατές μας, όσον αφορά και τον οροσκόπο, τι γίνεται. Άρα, αν για παράδειγμα έχει κάποιο οροσκόπο Λέοντα, επίσης ευνοείται. Βεβαίως. Ανεξάρτητα αν... ποια ώρα έχει γεννηθεί, γιατί ο οροσκόπος έχει να κάνει με την ώρα. Ακριβώς. Εάν έχει κάποια. Εάν έχουμε οροσκόπο στο Λέοντα, ισχύουν, mm-hmm, πολλά από αυτά που έχουμε πει. Και θα πούμε εδώ ότι ο οροσκόπος είναι και πιο σημαντικός, έτσι. Δηλαδή, καλό είναι οι τηλεθεατές μας να βλέπουν και το ηλιακό του ζώδιο και το ζώδιο του οροσκόπου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και ας περάσουμε στο επόμενο, που να είναι περάσουμε... ο Παρθένος. Παρθένο. Οι οποίοι παρθένοι, εκείνο που φαίνεται να τους δημιουργεί πολύ ένταση σε αυτόν τον κύκλο, είναι ο τομέας των οικονομικών. Μάλιστα. Ο οποίος περνάει σε μια φάση πιο ρευστή. Περνάει σε μια φάση, χάνουν τις σταθερές. Πιο... Ορίστε. Περνάει σε μια φάση πιο... Πιο ρευστή. Πιο ρευστή. Πιο ασταθή. Α, πιο ασταθή, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Και τους κάνει να χάνουν λίγο τις σταθερές τους και τις ισορροπίες τους. Mm-hmm. Θέλει προσοχή και σε ό,τι αφορά τα χρήματα τρίτων, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με δάνεια, με εφορίες, με κάρτες, με χρέη,
με διατροφές. Υπάρχει το ενδεχόμενο τέτοιου είδους ζητήματα να βρεθούν μπροστά τους και να λειτουργήσουν ιδιαίτερα απαιτητικά και να χρειάζονται και άμεση διευθέτηση. Και αυτό να τους προκαλέσει μια αναστάτωση. Ναι, και μια ανασφάλεια ακόμα περισσότερο. Και μια ανασφάλεια, γιατί οι εποχές μας είναι. Όσα και πάρα να έχεις τώρα περίεργες. Πλέον, δεν φτάνουν. Αυτή έχω την αίσθηση. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Τώρα δεν ξέρω για τους πάρα πάρα πολύ πλούσιους. Πάντως, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται αντιμετωπίζουν προβλήματα. Είναι πλέον αδύνατο το να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Οπότε, ακριβώς. Προσοχή, η Παρθένη στα οικονομικά. Γι' αυτό οικονομικά. Και το λέμε, ότι επειδή ακριβώς φωτίζεται αυτός ο τομέας τους Παρθένους που αφορά τα οικονομικά τους, γι' αυτό και εφιστούμε την προσοχή σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς τους. Γιατί χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαχείριση των οικονομικών τους. Στα προσωπικά θα τους επηρεάσει καθόλου τους Παρθένους? Βεβαίως, και η ερωτική ζωή ενδέχεται να έχει κάποιες αναταράξεις, ναι, σε ό,τι αφορά τον ερωτικό του σύντροφο. Μάλιστα. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες μεταβολές ή κάποιες αποκαλύψεις. Τις οποίες... Όχι προς όφελος τους. Αποκαλύψεις για εκείνους και για τον σύντροφό τους. Οποίες δεν θα τους είναι εύκολο να τις διαχειριστούν. Μάλιστα. Αυτά και για τους Παρθένους. Πάμε να δούμε τον ζυγό, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής εδώ, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή. Αυτός παίρνει και το μεγαλύτερο ζόρι, να πούμε. Μάλιστα. Και βέβαια σε πρωταγωνιστικό ρόλο και το μέρος των σχέσεων του ζυγού. Ναι. Μια και νιώθει έντονα την ανάγκη να περάσει τις δικές του ιδέες, θέλει τις δικές του επιθυμίες. Και πολύ πιθανό να γίνει και απαιτητικός από τον σύντροφό του. Πολύ πιθανό να γίνει, δεν σ' άκουσα. Απαιτητικός. Και δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί και να δεχτεί ο σύντροφός του αυτά που του λέει. Και εδώ ξεκινά το πρόβλημα. Ναι, σωστά. Μπορεί να υπάρξει μια έντονη αντιπαράθεση με τις σχέσεις του, η οποία όμως είναι πολύ εύκολο να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Και είναι επίσης πολύ εύκολο να υπάρξουν ρήξεις. Μάλιστα. Και αυτό αφορά τόσο στον τομέα της προσωπικής ζωής του ζυγού, όσο και της επαγγελματικής του ζωής, που ενδεχομένως και εδώ να θελήσει να επιβάλλει το δικό του και να βρει αντιστάσεις. Ιδιαίτερα τώρα οι ζυγοί που έχουν γεννηθεί 4, 5 και 6 Οκτωβρίου, πάρα πολύ προσοχή. Μάλιστα. Στις σχέσεις τους και το πώς τις χειρίζονται. Επίσης και στα οικονομικά, γιατί μπορεί, είναι πολύ εύκολο να βρεθούν και εκτός προϋπολογισμού αυτή την περίοδο. Γενικά, η σελήνη επηρεάζει πολλά πράγματα τη ζωή μας. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι προσωπική ζωή, επαγγελματική ζωή και οικονομικά. Είναι οι τομείς στους οποίους εστιάζουμε για το κάθε ζώδιο, γιατί όπως βλέπεις το κάθε ζώδιο έχει τη δική του απόχρωση. Σωστά. Το δικό του τομέα στον οποίο εστιάζουμε δεν είναι όλοι το ίδιο, απλά προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο συγκεκριμένοι μπορούμε και με τις ημερομηνίες και τα λοιπά, γιατί είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που ενεργοποιούνται κάθε φορά που γίνεται μια νέα σελήνη ή ένα τέτοιο γεγονός ή μια έκλειψη. Καταλώ. Ωραία, ας περάσουμε στο επόμενο ζώδιο. Να περάσουμε στο Σκορπιό. Στο Σκορπιό, μπράβο. Όπου είναι πολύ έντονο το διάστημα αυτό που μπαίνουμε τώρα. Μια και θα λειτουργήσει περισσότερο εσωτερικά για τους Σκορπιούς. Θα έχει αρκετές εσωτερικές συγκρούσεις, τις οποίες δεν θα του είναι και εύκολο να τις διαχειριστεί. Και συχνά μπορεί να νιώσει ότι βρίσκεται και σε ένα σταυροδρόμι και ότι καλείται να διαλέξει ποιο δρόμο να ακολουθήσει, αλλά χωρίς να μπορεί εύκολα να πάρει μια οριστική απόφαση. Θα υπάρξουν εσωτερικές διεργασίες, οι οποίες θα έχουν και άγχος και ανασφάλεια και προβληματισμό. Και επίσης, ένας τομέας που θα τους προβληματίσει ιδιαίτερα είναι ο εργασιακός. Μέσα από γεγονότα που μπορεί να βγουν ξαφνικά στο προσκήνιο και να λειτουργήσουν ανατρεπτικά για τη ζωή του. Ή ακόμα μπορεί να βρεθεί απέναντι σε απαιτητικές συμπεριφορές, οι οποίες να του βγάλουν αντίδραση. Ιδιαίτερα για τους Σκορπιούς του τρίτου δεκαημέρου τώρα, θα υπάρξουν έντονες εξελίξεις και στον τομέα της ερωτικής ζωής, όπου τώρα κάτι φαίνεται ότι κινείται μέσα από ένα βαθμό δυσκολίας. Ωστόσο, καλό είναι να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, γιατί μέσα από τη δυσκολία μπορεί να βγει κάτι καλό. Πάντα, πάντα. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει και δυνατό. Είναι και η στάνταρ ατάκα. Βέβαια. Οπότε και εκείνοι επηρεάζονται αρκετά στα προσωπικά. Είναι περισσότερο εσωτερικό το δίλημα των Σκορπιών και βγαίνει και στον εργασιακό τομέα. Είναι περισσότερο εσωτερικές διεργασίες αυτές που έχει να κάνει ο Σκορπιός τώρα. Γιατί η νέα σελήνη όχι μόνο δεν έχει βαθμό δυσκολίας για τον τοξότη, αλλά μπορεί να γίνει και το εφαλτήριο για ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις το παρακάτω.
Γιατί θα έχει μια έντονη τάση να βρεθεί πιο κοντά σε φίλους, σε αγαπημένα πρόσωπα, να μοιραστεί τις ιδέες του, τα σχέδιά του. Και πιθανά. Να είναι λίγο πιο δημιουργικό. Η νέα σελήνη, τον τοξότη. Ναι, ναι. Έχει να κάνει με τις επιθυμίες του, με τα θέλω του. Και εδώ ο τοξότης μπορεί να δεχτεί και μια πολύ σημαντική βοήθεια μέσα από το φιλικό του χώρο ή μια στήριξη από ένα φιλικό του πρόσωπο, η οποία μπορεί να του φανεί πολύ χρήσιμη. Ή ακόμα, αν ανήκει σε συλλογικούς χώρους και έχει μια μορφή συνεργασίας, μπορεί είτε να πετύχει κάτι πολύ σημαντικό, είτε να έχει μια πολύ σημαντική βοήθεια που θα τον βοηθήσει να οργανώσει και να μεθοδεύσει τα ζητήματά του και να έχει και πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης, το πολύ καλό για τους τοξότες είναι ότι μπαίνουν σε μια περίοδο με πολλές εξελίξεις στην ερωτική ζωή και ιδιαίτερα αν έχουμε αδέσμευτους τοξότες που μας ακούνε. Αν έχουμε, μου είπες, αδέσμευτους. Αδέσμευτους. Ωραία, ναι. Μια πολύ σημαντική ερωτική γνωριμία φαίνεται να έρχεται προς τη μεριά τους, η οποία γίνεται με τελείως αναπάντεχο και ξαφνικό τρόπο και θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή τους, ιδιαίτερα για τους τοξότες που έχουν γεννηθεί 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου. Τα μάτια σας ανοιχτά. Μάλιστα. Και περνάμε στους εγώκερους που έχουν ιδιαίτερη προσοχή αυτή τη στιγμή. Να πούμε και για τους εγώκερους. Ναι. Και είναι και ο ρευτής παραγωγής μας εγώκερος, ο κύριος Σακάς, εδώ πέρα, που επίσης θέλει να ακούσει το σχέδιό του τα πάντα. Α, μάλιστα. Ωραία. Για πες μας για τους εγώκερους. Λοιπόν, οι εγώκεροι τώρα περνάτε σε μία έντονη περίοδο, στην οποία καλείστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ευέλικτοι. Γιατί οι ισορροπίες είναι πολύ εύκολο να ατραπούν και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επαγγελματική ζωή. Γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθείτε μπροστά σε συμπεριφορές οι οποίες θα λειτουργήσουν προκλητικά ή απαιτητικά και θα νιώσετε ότι έχουν διάθεση με κάποιο τρόπο να σας επιβληθούν. Και το πιο λογικό ή το πιο πιθανό είναι να αντιδράσετε και να αντιδράσετε έντονα. Μάλιστα. Ωστόσο, επειδή είναι πολύ σημαντικές οι συνέπειες, την περίοδο αυτή είναι καλό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο πώς θα τα χειριστείτε. Και διαλλακτικοί, θα έλεγες. Και διαλλακτικοί και ευέλικτοι. Ναι. Ιδιαίτερα τώρα για τους εγώκερους που έχουν γεννηθεί 2 και 3 Γενάρη, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και με το σύντροφο, γιατί και εδώ μπορεί να υπάρξουν μη αναμενόμενες εντάσεις, οι οποίες πάλι δεν θα είναι εύκολο να τις διαχειριστεί. Ολυμπία μου, και έβρα ο διευθύντης παραγωγής είναι 4 του μήνα. Έχει αναστατωθεί ήδη. Ελπίζω τα 2-3 μόνο να είναι, να μην έχει και 4 του μήνα. Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω, δεν έχω δει το χάρτη του, δεν ξέρω τι έχει, γιατί μπορεί να έχει ένα προσωπικό πλανήτη. Θα έρθει για όλους μας, δεν το συζητώ. Επίσης να πούμε ότι για τους εγώκερους του τρίτου δεκαημέρου, να πούμε και κάτι καλό, ενδέχεται να υπάρξει μια πολύ έντονη ερωτική ιστορία. Για του πρώτου δεκαημέρου, τι έχετε να πείτε? Για του πρώτου δεκαημέρου. Ναι, θα είναι λίγο του πρώτου δεκαημέρου. Χαλαρά τα πράγματα. Θα είναι λίγο χαλαρά τα πράγματα. Του πρώτου δεκαημέρου. Δεν θα το έλεγα ότι είναι χαλαρά. Και πάλι εξαρτάται. Γιατί του πρώτου δεκαημέρου έχουν ένα πλούτονα πάνω στο κεφάλι τους. Έτσι, πολύ όπου μπαίνουν σε μια διαδικασία αλλαγής. Την οποία καλούνται να την κάνουν. Και αυτή τη στιγμή είναι σε φάση διεργασίας περισσότερο. Έτσι. Γιατί με τον Πλούτονα τα πράγματα δεν είναι απλά. Και με τον Κρόνο στο ζυγό επίσης δεν είναι απλά. Ο Κρόνος λειτουργεί επιβοηθητικά. Ο Κρόνος είναι ο κυβερνήτης του εγώκερου. Και δεν είναι σε δυσαρκωτική γωνία. Του ταιριάζει όμως ο ζυγός, δεν ξέρω. Συγγνώμη. Του ταιριάζει ο ζυγός. Ποιανού? Του εγώκερου. Επειδή είναι κυβερνήτης του ο Κρόνος. Αυτή τη στιγμή ο Κρόνος δεν είναι στο ζυγό, αν θυμάμαι καλά. Ο Κρόνος είναι στο Σκορπιό. Στο Σκορπιό, έχει περάσει στο επόμενο ζώδιο. Σωστά. Αυτό λέω, ότι ο Κρόνος, ο κυβερνήτης τους, αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται σε δυσαρμονική γωνία με το ζώδιό τους. Ίσα-ίσα που θα έλεγα ότι τους εγώκερους ο Κρόνος τους ευνοεί στην παρούσα φάση. Μάλιστα. Έτσι. Αφήνεις ένα υπονοούμενο, δηλαδή μετά. Μετά πόσο μετά. Θα έχουμε εδώ πέρα κάθε εβδομάδα θέμα αστρολογικό σίγουρα. Έχουμε πολλά να πούμε, ακριβώς. Και ας περάσουμε στους υδροχώους. Και να πάμε στους υδροχώους μας. Όπου θα λέγουμε ότι ο υδροχώος είναι από τους ευνοημένους αυτού του νέου κύκλου. Μια και θα θέλουν να κάνουν. Έχουν διάθεση αλλαγή οι υδροχώοι. Θέλουν να κάνουν καινούργια πράγματα. Θέλουν να ανοίξουν τους ορίζοντές τους. Να μπουν σε νέα ενδιαφέροντα, σε νέες δραστηριότητες.
και πολύ πιθανά να μπουν και σε ένα νέο κύκλο γνώσεων, ίσως και περισσότερο εσωτερικό, που να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν τα κρυμμένα κομμάτια του εαυτού τους. Γενικότερα θέλουν καινούργιες εμπειρίες οι υδροχόοι. Πολύ πιθανά τώρα να μπουν και στη διαδικασία να σχεδιάσουν και ένα ταξίδι την περίοδο αυτή, ή να πάνε ένα ταξίδι. Ή ακόμα μπορεί να έχουν και επαφές με πρόσωπα από το εξωτερικό. Μάλιστα. Ή διαμορφή συνεργασίας με το εξωτερικό. Ιδιαίτερα οι υδροχόοι που έχουν γεννηθεί 31 Γενάρη και 1 Φλεβάρη. Μάλιστα. Επίσης και η ερωτική ζωή των υδροχόων παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον. Και νέα πρόσωπα μπαίνουν μέσα στη ζωή τους, τα οποία τους εξητάρουν αρκετά. Είναι καλά τα πράγματα για αυτούς. Δεν είναι. Κοιτάξτε, είναι από τους λίγους και τυχερούς. Εγώ έτσι δεν είναι από τους λίγους, κι άλλοι είναι. Ωραία. Και πάμε και να πάμε να τελειώσουμε με τα ψαράκια. Ναι. Όπου εδώ ο κύκλος αυτός είναι περισσότερο εσωτερικός τους, ανοίγει ένα περισσότερο εσωτερικό ορίζοντα. Όπου θα υπάρξουν διάφορες ζυμώσεις, διάφορες διεργασίες οι οποίες θα γίνουν μέσα τους. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το συναισθηματικό τους τομέα, που τώρα έχει έντονες αναταράξεις που δεν θα τους αφήνει να ησυχάζουν εύκολα. Mm-hmm. Πολύ πιθανά να νιώσουν ότι στη συναισθηματική τους ζωή κλείνει ένας κύκλος, ότι αποστασιοποιούνται από ένα πρόσωπο. Αλλά αυτό δεν είναι κακό, γιατί όταν κλείνει ένας κύκλος ανοίγει πάντα ένας καινούριος. Και τα ψάρια βρίσκονται σε μια τέτοια φάση. Και η οικονομική ζωή έχει κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά τα οικονομικά του ζητήματα. Mm-hmm. Περισσότερο σε αυτά που έχουν να κάνουν με τρίτα πρόσωπα, διατροφές κτλ., συντάξεις, κληρονομιές, τράπεζες. Περνούν γενικά σε μια άλλη φάση, όπου θέλουν να διεκδικήσουν με πιο έντονο τρόπο τα πράγματα που νιώθουν ότι τους ανήκουν. Ιδιαίτερα οι ηχθείς που έχουν γεννηθεί 1 Μαρτίου και 2 Μαρτίου. Μάλιστα. Αυτά. Ολυμπία μου, λέω να περάσουμε σε ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και να γυρίσουμε να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση σε όλα αυτά που είπαμε ως τώρα και να κλείσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, έκπληξη. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτάκια. Έγινε. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου.
Επιστρέψαμε στο Ζήσε τη Ζωή. Μιλάμε με την Ολυμπία Χριστοδουλή από το myastro.gr, η οποία μας λέει τα πάντα για τι θα προκαλέσει ουσιαστικά στη ζωή μας η νέα σελήνη. Ολυμπία, να μας ακούς? Ναι, βεβαίως. Ωραία. Θα κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση, όπως είπαμε και πριν. Ουσιαστικά θέλω να μου πεις ποια ζώδια ευνοούνται και ποια όχι, και αν θέλεις και έναν τίτλο, αν μπορείς να το κάνεις για κάθε ζώδιο. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι αυτή η νέα σελήνη είναι ιδιαίτερα ανατρεπτική. Τα ζώδια τα οποία θα βρεθούν σε μεγαλύτερη δυσκολία είναι ο ζυγός, ο κριός, ο καρκίνος και ο αιγόκερος του δευτέρου δεκαημέρου. Εκείνοι που ευνοούνται περισσότερο είναι οι δίδυμοι, οι τοξότες και οι υδροχόοι. Έτσι. Και από εκεί και πέρα... Τώρα, να πούμε αναλυτικά για το κάθε ζώδιο. Όχι αναλυτικά. Ότι για παράδειγμα για τον κριό να προσέξει. Ότι ο κριός, ο τομέας ο οποίος ενεργοποιείται πολύ είναι των σχέσεων και των συνεργασιών του και πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στο πώς θα χειριστεί τις καταστάσεις, γιατί μπορεί να έχει ρήξεις, οι οποίες να έχουν και το χαρακτήρα του οριστικού. Ο Ταύρος, από την άλλη μεριά, εστιάζει περισσότερο η νέα σελήνη αυτή στον εργασιακό του χώρο, στις σχέσεις του με τους συναδέλφους του, που είναι αρκετά έκριθμο το κλίμα και που χρειάζεται προσοχή, αλλά και στα πρόσωπα του οικείου του χώρου, τα πρόσωπα της οικογένειάς του. Οι δίδυμοι είναι από τους ευνοημένους του ζωδιακού της νέας σελήνης, και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα σχέδιά του, στην προώθηση των σχεδίων τους, αλλά και την ερωτική του ζωή. Ωραία. Ενδέχεται να μπουν σε μια νέα ερωτική ιστορία. Πολύ ωραία. Και μάλιστα με ξαφνικό τρόπο. Ωραία. Η καρκίνη, όπως είπαμε και πριν, είναι σε μια δύσκολη φάση, τόσο στον οικογενειακό τομέα όσο και στον επαγγελματικό. Και εδώ καλό είναι να ρίξουν τους τόνους τους πολύ, αν δεν είναι έτοιμοι για αλλαγές. Τα λιοντάρια είναι και αυτά, δεν τα είπαμε πριν, είναι και αυτά από τα ευνοημένα. Ωραία. Του κύκλου αυτού, αφενός σε θέματα συζητήσεων, επαφών και διαπραγματεύσεων, αφετέρου μπορεί να δεχτούν σημαντικές βοήθειες από πρόσωπα του οικείου τους περιβάλλοντος, αλλά επίσης παίζει και το σκηνικό ενός μεγάλου έρωτα για τα λιοντάρια. Πολύ ωραία. Στους παρθένους, είπαμε να έχουν μεγάλη προσοχή στον οικονομικό τους τομέα, γιατί μπορεί να υπάρξουν πιέσεις τις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθούν με άμεσο τρόπο και γενικά να είναι προσεκτικοί και στους χειρισμούς των οικονομικών τους σε την περίοδο αυτή. Ο ζυγός, και εδώ έχουμε να κάνουμε με τον τομέα των σχέσεών του, όπου και εδώ έχουν μία τάση την περίοδο αυτή να θέλουν να επιβάλλουν τα θέλω τους και τις επιθυμίες τους, και αυτό μπορεί να τους φέρει σε αντιπαράθεση με τους συντρόφους τους ή και με τους συνεργάτες τους. Χρειάζεται προσοχή και στον επαγγελματικό τομέα και στην προσωπική τους ζωή. Για τους σκορπιούς, είναι περισσότερο εσωτερικές οι διεργασίες που γίνονται τώρα. Πολύ πιθανά να υπάρχει και ένα παρασκήνιο το οποίο λειτουργεί πίσω από την πλάτη τους αυτή την εποχή και είτε προετοιμάζει πράγματα για αυτούς που θα τα δούνε παρακάτω. Θέλει όμως προσοχή και εδώ, γιατί θα βρεθούν και σε διλήμματα αρκετά. Ωραία. Οι τοξότες πάλι είναι και αυτοί από τους ευνοημένους, γιατί θα έρθουν πιο κοντά σε φιλικά πρόσωπα, πιο κοντά στους στόχους τους, πιο κοντά στις επιθυμίες τους. Και βέβαια και εδώ παίζει το σκηνικό μιας ερωτικής σχέσης που έρχεται στη ζωή τους. Οι εγώκεροι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον χώρο των επαγγελματικών τους και να μην είναι απόλυτοι και δογματικοί στις θέσεις τους, να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ευελιξία. Μάλιστα. Και οι υδροχόοι, από την άλλη μεριά, είναι σε μια επεκτατική φάση που θα θελήσουν να ανοίξουν τους ορίζοντές τους και να κάνουν καινούργια πράγματα και να ζήσουν καινούργιες εμπειρίες. Και οι ιχθύς, από την άλλη μεριά, θα έχουν μια αρκετά έντονη συναισθηματική φόρτιση. Ενδεχομένως να τους βγουν και οικονομικά ζητήματα, τα οποία θα καλούνται να διαχειριστούν και τα οποία θα τους πιέσουν αρκετά. Αλλά και συχνά θα βρεθούν μπροστά σε διλήμματα που δεν θα ξέρουν πώς να τα χειριστούν. Θα πάρουν το χρόνο τους όμως. Αλλά θα διεκδικήσουν και με πολύ πιο έντονο τρόπο τα πράγματα που θέλουν.
Ολυμπία, μας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Μαζί μας. Ευχόμαστε το καλύτερο για κάθε ζώδιο, δεν το συζητώ. Το καλύτερο για όλους. Κρατάω, να πούμε και κάτι. Ναι. Ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο και εξυπηρετούν κάποιο σκοπό, τον οποίο συνήθως τον βλέπουμε παρακάτω. Δεν το γνωρίζουμε, απλά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι το παρακάτω θα είναι ακόμα καλύτερο. Ολυμπία, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που σου μιλήσατε. Να είστε όλοι μας. Καλά, σας εύχομαι. Θα είμαστε μαζί και την επόμενη εβδομάδα με κάποιο άλλο θέμα. Θα τα σε πούμε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Επίσης. Να είστε καλά. Και εμείς τώρα θα περάσουμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τα τραγούδια που αγαπήσαμε το καλοκαίρι. Αποχαιρετούμε πλέον το καλοκαίρι, ήρθε Οκτώβριος, κρύωσαν λίγο τα πράγματα, αλλά πάντα οι αναμνήσεις μας νομίζω ότι μπορούν να μας κάνουν ακόμα πιο κεφάτους, οπότε δυναμώστε λίγο την ένταση, γιατί θα ακούσουμε πάρα πολύ ωραία τραγούδια που όλο το καλοκαίρι τα χορεύαμε, είτε όταν τα ακούγαμε στο ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητο, οπουδήποτε και αν ήμασταν. Λοιπόν, το πρώτο που θα ακούσουμε θα είναι το Young and Beautiful από τη Lana Del Rey, η οποία πραγματικά κάνει μια μοναδική πορεία αυτή τη στιγμή. Έχει πραγματικά άπειρους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Πάμε να τα ακούσουμε. Days, city lights, the way you'd play. Θα περάσουμε στο δεύτερο τραγούδι. Φυσικά είμαι σίγουρη ότι το πρώτο τραγούδι θα σας άρεσε πάρα πολύ και θα το έχετε χιλιοακούσει μέσα στο καλοκαίρι. Το πρώτο τραγούδι είναι το I Love It και πιστεύω πραγματικά ότι θα ήταν από τα τραγούδια που πραγματικά αγαπήσαμε μέσα στο καλοκαίρι. Πάμε να το ακούσουμε. Det som är hemskt som hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, shit.
Νομίζω θα σας άρεσε και εσάς σίγουρα. Το επόμενο τραγούδι, το οποίο βρέθηκε και στις πρώτες θέσεις των charts, είναι το Let Her Go, το οποίο πραγματικά δυναμώστε την ένταση και μοιραστείτε μαζί μας τη χαρά που σου δίνει αυτό το τραγούδι. Burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. Everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so far. We see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Μετά αυτό το πολύ μελωδικό έτσι και όμορφο τραγούδι, θα περάσουμε σε ένα τραγούδι πραγματικά πάρα πολύ αγαπημένο και δικό μου, τον Get Lucky, το οποίο πραγματικά αυτό κι αν είναι τραγούδι για να σηκωθείτε να χορέψετε μαζί μας. Πάμε να το δούμε. Like the legend of the Phoenix. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning. Νομίζω ότι και εσάς θα σας ξεσήκωσε. Εμείς το επιλέξαμε και για τραγούδι των τίτλων, της έναρξης και της λήξης εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ για σήμερα και θα είμαστε μαζί πάλι αύριο 6 με 7 με δύο πάρα πολύ ωραία θέματα. Θα έχουμε μαζί μας την Ελπίδα Κολντήρη, η οποία θα μας μιλήσει για το δέρμα μας και πώς μπορούμε ουσιαστικά να το βοηθήσουμε μετά από τον έντονο ήλιο όλο το καλοκαίρι. Και τον πλαστικό Απόστολο Γαϊτάνο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την πλαστική του στήθους. Να είστε μαζί μας αύριο 6 με 7. Σας φιλώ γλυκά. Καλή συνέχεια. Gift keeps on giving.